αλλά δεν μπορεί να βαφτίζεται κιόλας ενεργητική πολιτική μια πολιτική η οποία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να δώσουμε βέβαια κάποια πίστοση χρόνου, αλλά θα σας έλεγα ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι ότι ειδικά με την Κύπρο η χώρα έπρεπε να έχει κηρύξει ΑΟΣ χθες. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο δεν συμβαίνει. Πάντως, κύριε Λαμπρόπουλε, τον ευνηδιασμό εγώ δεν τον αποδέχομαι. Θέλω να σας το πω, ούτε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Με συγχωρείτε. Εδώ υπήρχαν και από αυτή εδώ την εκπομπή και το Μάιο, προσέξτε, πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές έτυχε να γίνονται εκπομπές. Δηλαδή, εμείς είχαμε περισσότερη πρόσβαση ότι έρχεται αυτή η συμφωνία. Ή φαντάζεστε εσείς ότι ο Τούρκος πρόεδρος στην περίφημη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν του είπε τίποτα για αυτό το μνημόνιο, ότι έρχεται? Εγώ θα σας πω το εξής. Ο Ναύαρχος Γιαϊτσή, ναι, είχε γράψει ένα απόνυμο, ένα εγχειρίδιο αναφορικά με το τουρκολιβικό μνημόνιο από το 2017. Μάλιστα. Το οποίο από ό,τι γνωρίζω μεταφράστηκε το 2019, στα τέλη του 19 από την ελληνική πλευρά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο υποδηλώνει και υπερτονίζει μάλιστα την ανάγκη διάνοιξης δεύτερου μετόπου ουσιαστικά. Μην κουράζεστε, το 2018 ο κύριος Κονοφάγος και ο κύριος Φόσκολος, παρακολουθώντας τα γεωλογικά, μας είπαν ότι έρχεται συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Πέστε το και χτυπάγαν και στα υπουργεία και λέγαν έρχεται. Στείλανε ενημερωτικά, κάντε θεσμικά, κάτι. Εγώ σας λέω ότι είναι θεσμικά αποτυπωμένο κείμενο. Μία παρατήρηση είναι σημαντική. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κενό στρατηγικής. Και βρίσκεται σε κενό στρατηγικής δεκαετίες. Και θα σας πω γιατί. Δεν υπάρχει καμία θεσμική αποτύπωση με επίσημο κείμενο για το ποια είναι η εθνική στρατηγική. Ποια είναι τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα, ποια είναι τα δευτερεύοντα εθνικά συμφέροντα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε μια πολιτική εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Μα υπάρχει σύμβουλος εθνικής ασφαλείας χωρίς Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Μάλιστα. Αυτός είναι παρά τον Πρωθυπουργό, όμως δεν είναι Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Κυρία Μαυρομάτη, επιστρέφω σε εσάς. Να παρέμβω λίγο σχετικά με το τουρκολιβικό σύμφωνο. Λέχθηκαν κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Λέχθηκε από την κυρία Κύρα Αδάμ ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο θα μείνει. Το τουρκολιβικό σύμφωνο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει συναυθεί κατά παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης Συνθηκών, που είναι η Σύμβαση της Βιέννης του 1969, που είναι το συμβατικό κείμενο διεθνές που καθορίζουμε με ποιες προϋποθέσεις συνομολογείται μία διεθνή σύμβαση. Λοιπόν, το τουρκολιβικό σύμφωνο δεν έχει εφαρμόσει την τυπική προϋπόθεση η οποία προβλέπεται και από την εθνική νομοθεσία της Λιβύης, αλλά και από το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι αυτό το σύμφωνο θα έπρεπε να ακυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Οπότε αυτό πάσχει ως προς την εφαρμογή μιας τυπικής προϋπόθεσης την οποία θεσπίζει η εθνική νομοθεσία της Λιβύης. Οπότε δεν είναι θέμα αν θα συνενέσει η Τουρκία ή η Λιβύη. Πάσχει νομικά αυτό το κείμενο. Δεύτερον, αυτό το κείμενο... Το έχουμε αξιοποιήσει αυτό εμείς? Πολύ γρήγορα, πείτε μου. Το έχει αξιοποιήσει η Αίγυπτος. Η επιστολή που έστειλε εμείς, η Αίγυπτος... για μας ρωτώ. Αφήστε την Αίγυπτο. Όχι, δεν το έχουμε πάτε αξιοποιήσει, παρακάτω. Αλλά έχουμε αξιοποιήσει όμως όλα τα υπόλοιπα, που όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά έχετε στα χέρια σας τις επιστολές και στις 19 Δευτέρου του 2020 και εκείνη που είναι στις 19 Τρίτου του 2020, οι οποίες δεν εναρμονίζονται με αυτά τα οποία λέει σήμερα ο κύριος Δένδιας, ο οποίος οφείλω να πω ότι φάσκει και αντιφάσκει. Απ' τη μια λέει ότι αυτό δεν έχει κανένα ένωμα αποτέλεσμα και απ' την άλλη λέει ότι δεν το έχουμε απορρίψει ολοκληρωτικά. Μα το έχουμε απορρίψει ολοκληρωτικά στην επιστολή της 19ης Τρίτου του 2020, το λέει ρητά αυτό, ότι δεν παράγει κανένα μόνο αποτέλεσμα και δεν το αναγνωρίζουμε. Επίσης, στην επιστολή στις 19 Δευτέρου 2020 εξηγεί λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν παράγει ένα αποτελέσματα το τουρκολιβικό σύμφωνο.
Και εκείνο το οποίο λέει πρώτα απ' όλα είναι η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και ιδιαίτερα των κυριαρχικών δικαιωμάτων των νησιών στο να παράγουν θαλάσσιες ζώνες όπως αυτές προβλέπονται από το δίκαιο της Θάλασσας. Ξέρετε, κυρία Μαυρομάτη, όμως επειδή θέλω είστε λίγο πιο αρμόδια σε αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε τι γίνεται την ίδια στιγμή. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, το Ανατολού, με βάση τις δικές μας αυλεψίες και αβελτηρίες, εμφάνισε προχθές δύο σχεδιαγράμματα. Το ένα σχεδιάγραμμα είναι η απόσταση, το Ανατολού τώρα, από το Καστελόριζο στην Ηπειρωτική Ελλάδα, με χιλιομετρική απόσταση, και αντίστοιχα την απόστασή του από τις τουρκικές ακτές, το πεδίο σας είμαι, και το προχώρησε και λίγο περισσότερο, αν έχουμε τα σχετικά σήμερα, όχι αυτά, σχεδιαγράμματα. Το δεύτερο ήταν ότι σε αυτή τη ζώνη ευθύνης διάσωσής μας έχουμε σώσει τόσους πρόσφυγες και τους έχουμε διεκπεραιώσει μέχρι και στην Ιταλία. Αυτά λέει το Ανατολού όσο εμείς με έναν τρόπο στρουθοκαμιλίζουμε. Καταλάβατε? Κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά την έρευνα και τη διάσωση. Συγγνώμη, για σας, βλέπουν οι τηλεθεατές τι εννοούμε. Αυτά είναι από το επίσημο κρατικό πρακτορείο της Τουρκίας, του Ανατολού. Υπάρχει, λοιπόν, βλέπετε την απόσταση που δίνει. Η απόσταση δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό ακριβώς επικαλείται και η Ελλάδα από 19 Δευτέρου 2020 επιστολή της. Αυτό είναι ένα πάγιο επιχείρημα της Τουρκίας, η οποία θέλει να εφαρμόσει την αρχή της εγκύτητας. Δηλαδή, επειδή το Καστελόριζο, καταρχήν το Καστελόριζο το εμφανίζει ως μεμονωμένο νησί. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, κυρία Ζαχίρη. Το Καστελόριζο δεν είναι μεμονωμένο νησί. Είναι συστάδα νησιών. Και η συστάδα έχει άλλη σημασία όσον αφορά στην δημιουργία θαλασσίων ζωνών. Πολύ σωστό. Είναι πάγια η νομολογία, ακόμη και στις αποφάσεις τις οποίες επικαλείται η Τουρκία, ότι όταν υπάρχει συστάδα, επίτηδες παραγωνίζει πτυχές του σκεπτικού των αποφάσεων τις οποίες επικαλείται, ότι όταν υπάρχει συστάδα νησιών, δεν υπάρχει θέμα δημιουργία θαλάσσιας ζώνης ή μειωμένων δικαιωμάτων. Μισό λεπτό, κυρία Μαυρομάτη. Αυτά νομίζω τα έχουμε κάνει καθαρά όλοι. Όμως Τα έχουμε κάνει, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται διάλογος, κύριε Σαχίνη, πάνω σε αυτά. Εγώ έχω να σας ρωτήσω κάτι πιο περίεργο εδώ, σε αυτό το διάλογο. Λέγεται ότι για να πάμε στο δικαστήριο χρειάζεται υπογραφή ενός συνυποσχετικού. Σωστά? Μάλιστα. Βεβαίως. Εάν υπογραφεί αυτό το συνυποσχετικό, δεν βάζουμε το ζήτημα της ευθυδικίας που ψάχνει η Τουρκία πάνω στο τραπέζι με συνυποσχετικό? Διότι αν εμείς υποστηρίζουμε σταθερά ότι το Καστελόριζο συστάδα έχει πλήρη δικαιώματα, δεν χρειαζόμαστε συνυποσχετικό να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης για να αποφανθεί, διότι τότε το δικαστήριο θα πει και τη μέση γραμμή θα δω, αλλά ως ειδική περίπτωση και την ευθυδικία που ζητάει η Τουρκία. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος. Αλλά θα πρέπει να, εις επίρρωση αυτών των οποίων λέτε, θα πω τι έκανε η Ελλάδα όταν πήγε το 1976-78 στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μονομερός, που εκεί ακριβώς τι ζήτησε και τι είπε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Λοιπόν, το αιτητικό της μονομερούς προσφυγής της Ελλάδος τότε, που είχε βγει πάλι το Σεισμικ και το Χώρα, Σεισμικ Χώρα με το ονομάστηκε μετά, να κάνει έρευνες στο Αιγαίο, και πήγαμε στις 10 Οκτώβου πριν 40 τόσα χρόνια στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τι ζήτησε τότε η Ελλάδα? Δύο πράγματα ζήτησε. Πρώτον, να αναγνωριστεί ότι τα νησιά τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα, στην ελληνική επικράτεια, έχουν υφαλοκρηπίδα. Έχουν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας. Και δεύτερον, ειδικότερα η Σαμοθράκη, η Λίμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, τα Αντίψαρα, η Σάμος, η Ικαρία και όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου έχουν υφαλοκρηπίδα. Και δεύτερο αίτημα, να καθορίσει τους κανόνες και τις αρχές της οριοθετήσεως. Τι είπε το δικαστήριο της Χάγης, κύριε Σαχίνη, το οποίο αποκρύπτεται μέχρι σήμερα?
ότι οριοθέτησε.